Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι να έχουμε όλοι. Τι καλό μεσημέρι, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και καθόλου καλή δεν ήταν. Από τα ξημερώματα από τις 4 η ώρα, έτσι να σας τα πούμε λίγο εντάχει. Όσοι ανοίξατε τώρα τη τηλεόραση της ζούγκλας, να σας πούμε ότι μπήκαν τελικά τα ΜΑΤ, αλλά με ησυχία θα λέγαμε, με σχετική ησυχία. Δεν έγινε πολύ στόρυβος. Αυτό που λένε μας πιάσανε στον ύπνο, κάπως έτσι. Βέβαια, μερικοί είπανε. Πέσαμε και από τα σύννεφα. Μονίμως ό,τι μας γίνεται τον τελευταίο καιρό, όλα από τα σύννεφα πέφτουμε. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να ζούμε στα σύννεφα, αλλά ποτέ δεν πέφτουμε. Τα ξέραμε. Λοιπόν, 5 μήνες σχεδόν η ΕΡΤ ήταν σε κατάληψη. Νομίζω ότι όλοι το περιμέναμε αυτό, ότι αργά ή γρήγορα θα γινόταν. Τώρα το αν έγινε καλός ή αν έγινε κακός, δεν θα το κρίνουμε εμείς αυτό. Σημασία έχει όμως ότι αυτή τη στιγμή ευτυχώς τα πράγματα είναι κατά κάποιο τρόπο ήρεμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσαν να ήταν και πολύ χειρότερα. Στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα είναι καλύτερα. Βέβαια, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να μπαίνουν τα ΜΑΤ σε μια υπηρεσία μέσα εναντίον των εργαζομένων. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι ό,τι σκληρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν εργαζόμενο και μάλιστα όταν είναι στη δημόσια τηλεόραση. Βεβαίως, είναι διχασμένες οι απόψεις. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα, από τώρα και ύστερα, να δούμε τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εμείς θα είμαστε εδώ, όπως θα είναι όλοι οι συνάδελφοι της τηλεόρασης της ζούγκλας και θα την παρακολουθείτε εφόσον την παρακολουθείτε βεβαίως και θα έχουμε όλες μα όλες τις λεπτομέρειες. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ βρίσκονται δύο καλοί συνάδελφοι, ο Πέτρος ο Σιδερέας και ο Ανδρέας ο Ντίνης. Βλέπετε ότι είμαι μόνη μου σήμερα χωρίς τη Λουκίλα την Καρέρ. Η Λουκίλα λείπει, είναι εκτός Αθηνών, όμως δεν με έχει αφήσει μόνη της, δεν έχω μείνει μόνη μου μάλλον. Δεν ξέρω τώρα αν είμαι τυχερή ή άτυχη. Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή, αν και αυτό το ραντεβού το έχω κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί την εκτιμώ, την αγαπώ. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα καινούργια πράγματα που γίνονται στην τηλεόραση, την ιδιωτική, την δημόσια τηλεόραση, τη Δουνουτού. Εκείνη όμως δεν ήταν ποτέ στη Δουνουτού, αλλά ήταν στην παλιά ΕΡΤ. Ήταν από τις πρώτες τηλεπαρουσιάστριες, εκφωνήτριες του κρατικού καναλιού. Έχω κοντά μου λοιπόν και θα σας την παρουσιάσουμε με πολύ μεγάλη χαρά και νομίζω ότι είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος στην πιο κατάλληλη ώρα για να μιλήσουμε για αυτά που γίνονται σήμερα. Είναι η κυρία Κέλλη Σακάκου. Κέλλη μου. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου, Λίτσα μου, φιλενάδα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, γιατί είπες ότι δεν ξέρω αν είμαι τυχερή, αν είμαι άτυχη. Τυχερή είσαι. Γιατί να είσαι άτυχη. Δεν κατάλαβα. Με καλείς, έρχομαι εδώ. Και λες, δεν ξέρω αν είμαι τυχερή, αν είμαι άτυχη. Τυχερότατη σε βρίσκω. Υπάρχουν πράγματα που να μην έχουν σχέση με τέτοιες ιστορίες, αλλά σε βάζω στα δύσκολα. Γι' αυτό. Καλέ, τι δύσκολα. Αυτή ήταν η ζωή μας ολόκληρη. Τι δύσκολα. Αλήθεια, πώς αισθάνθηκες που ξύπνησες το πρωί και είδες αυτό το χάλι, μπορώ να πω. Γιατί τελικά χάλι είναι. Είναι και το καλύτερο μπορεί να μας συμβεί. Τι χάλι, βρε παιδί μου. Χάλια ζούμε γενικά. Χάλια είναι η κατάσταση. Μήπως δεν είναι χάλια σε όλους τους τομείς. Μόνο δηλαδή σε αυτό το συγκεκριμένο είμαστε χάλια. Χάλια είμαστε παντού. Αλλά πάλι δεν μ' αρέσει και αυτό που λένε. Καλημέρα, τι καλημέρα, χάλια. Καλησπέρα, τι καλησπέρα. Δηλαδή. Συγγνώμη, είμαστε μέσα στα παπούτσια μας, ζούμε. Πολύ βασικό αυτό το να είσαι μέσα στα παπούτσια σου. Δεν το συζητώ δηλαδή, αλλά δεν το έχουμε φιλοσοφήσει το πράγμα. Και μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τις δραματικότητες της εποχής μας. Εγώ, όταν έκανα την πρόταση στην Κέλλη, ξέρετε τι το έκανα ακριβώς, γιατί είναι ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Ένας πολύ δεν είμαι αισιόδοξη, παιδάκι. Τα πράγματα τα βλέπει. Είμαι πραγματίστρια, είμαι ρεαλίστρια. Το βλέπει μισογεμάτο και όχι μισοάδικο, όπως το βλέπουν οι περισσότεροι. Και αυτό μου έκανε έτσι ιδιαίτερη χαρά να την έχω κοντά μου και να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Απλώς πέσαμε στα γεγονότα της ΕΡΤ, που από τη μια βεβαίως είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για να μιλήσει, για να μας πει μερικά πράγματα και τα θετικά της και τα αρνητικά της, πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως να συζητήσουμε και για την καθημερινότητά μας. Κέλλη μου, η καθημερινότητά μας είναι σκληρή, δεν είναι? Χάλια είναι, βρε παιδί μου. Πώς μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω. Είμαι πολύ προβληματισμένη, όπως είμαστε και όλοι μας, με αυτή την καθημερινότητα, η οποία κάθε μέρα επιδεινώνεται. Δηλαδή, εκεί δεν μπορείς να δεις και εντελώς το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, μάλλον το βλέπεις μισοάδιο. Αλλά λέω, είμαστε μέσα στα παπούτσια μας. Είναι πολύ σημαντικό. Να σου πω, Κέλλη μου, εσύ επειδή γεννήθηκες μέσα στην ΕΡΤ, θα λέγαμε, ήσουν από τα πρώτα κορίτσια, τα πολύ όμορφα κορίτσια, που θεωρώ ότι τότε μπαίνατε και με πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα. Ναι, ένας διαγωνισμός έγινε στην Ελλάδα αξιοκρατικός, ήταν αυτός. Ναι, ναι. Έτυχε δηλαδή συμπτωματικά. Πες μας την εμπειρία σου λίγο, δηλαδή, πώς τα βλέπεις όλα αυτά. Γιατί εξελίχθηκε έτσι η ΕΡΤ και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε? Χρυσό μου, κοίταξε να δεις, ενός κακού μυριέπονται.
Από τη στιγμή που ξεκινάει με ένα τέτοιο ακραίο τρόπο η κυβέρνηση να διακόπτει τη λειτουργία της ΕΡΤ, από εκεί και πέρα γίνεται ένα ντόμινο κακών πραγμάτων. Άρα και μα φτάνει μέχρι κακό το μαύρο που πολύ έπεσε. Κακό. Μα ήταν κάπως διαφορετικό. Ήταν πάρα πολύ κακό με τον τρόπο που έπεσε, έτσι όπως έπεσε. Mm-hmm. Με ένα στυλ, ας πούμε, ακραίο που θα μπορούσε κανείς να το πει ακόμα και δικτατορικό. Mm-hmm. Δεν ήταν ωραία πράγματα, δεν ήταν σωστά αυτά τα πράγματα σε μια δημοκρατία. Και με θύμα την ΕΡΤ, δηλαδή. Ένα περιουσιακό στοιχείο ολόκληρο του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Δεν τα βάζεις με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ μόνο, τα βάζεις και με ολόκληρο τον ελληνικό λαό που σου πληρώνει κάθε μήνα την εισφορά. Mm-hmm. Λοιπόν, από τη στιγμή που ξεκινά αυτό και αντιδρούν οι εργαζόμενοι, διότι θα αντιδράσουν, δεν μπορεί να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Και μου φέρνεις μετά μια νομοθετική πράξη, η οποία υποτίθεται θα νομιμοποιήσει την παρανομία, που δεν μπορεί μια νομοθετική πράξη να την νομιμοποιήσει. Αρχίζει μετά ένα ντόμινο και φτάνουμε σε ένα σημείο αδιεξόδου, όπου ξαφνικά μετά από 5 μήνες, όπου και οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκεί, έλα και στη θέση τους. Να πηγαίνουν όλο το καλοκαίρι, να πηγαίνουν επί 5 μήνες, να εργάζουν. Δηλαδή, πραγματικά και να αντιστέκονται με αυτόν τον τρόπο που αντιστάθηκαν. Διότι δεν είχαν άλλο μέσο αντίσταση. Αυτή ήταν η αντίσταση. Κάποιοι άλλοι υποχώρησαν, συμβιβάστηκαν. Ναι. Καλώς λέω για τους πάντες, διότι εδώ είναι και θέμα επιβίωσης, έτσι δεν είναι. Φυσικά. Λοιπόν, φτάνουμε μετά κάποια στιγμή σε ένα σημείο όπου έτσι, το αδιέξοδο θα σου φέρει και τα ΜΑΤ. Ναι. Όχι, λέω ότι κάποιοι αντέχουν περισσότερο για τους ανθρώπους που πήγανε, κάποιοι από την ΕΡΤ που πήγανε στην καινούργια. Δεν γίνεται, δεν κρίνεται κανείς. Μπράβο. Σε αυτές τις καταστάσεις που ζούμε. Άλλοι αντέχουν περισσότερο, αντέχουν λιγότερο. Μα βεβαίως. Όλες τις ίδιες αντοχές. Μα δεν είναι μόνο αυτό, και οι οικονομικές αντοχές. Έτσι. Ο άλλος έχει εκκρεμότητες και χιλιάδες οικονομικές. Μα φυσικά, εννοείται. Κοκκιναδάνεια, έχει χιλιάδες πράγματα που μας φέρανε δηλαδή σε αυτή την. Χάλια κατάσταση, χάλια. Ναι, ναι. Χάλια τέλος πάντων. Δεν μου λες, συμφωνείς δηλαδή με αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, έτσι ευνηδιαστικά, Κέλλη μου? Όχι, δεν συμφωνώ με τίποτα ευνίδιο και με τίποτα που είναι σε στήλ αποφασίζω και διατάσσω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα μπορούσε όμως να γίνει κάπως διαφορετικά. Κάποια προειδοποίηση, δεν ξέρω, βρε παιδιά, κάτι. Δηλαδή, να σου πω και κάτι τώρα το οποίο σκεφτόμουν. Ότι το Πασόκ, ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος συγκυβερνά βεβαίως με τον κύριο Σαμαρά, και καθώς λέγεται δηλαδή στη δημοσκοπήση έχει ένα 5%, αποφασίζει να βάλει έναν υπουργό της ΕΡΤ για να φτιάξει τη νέα ΕΡΤ, τη νέα δημόσια τηλεόραση. Ο οποίος δεν γνωρίζει από τηλεόραση, δεν γνωρίζει από ραδιοφωνία, δεν γνωρίζει από αυτό, γνωρίζει από τύπο. Άλλο, μέχρι στιγμής λοιπόν τα πράγματα, αφού ξεκινήσανε ότι σε 2 μήνες θα ήταν η νέα ΕΡΤ, με αυτό το υπέροχο ξενέρι τίτλο, και αφού πια φτάσανε σε ένα σημείο όπου η Δουτού δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι πράγμα αυτό. Ναι, δεν είναι πράγμα. Μου θυμίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν ξέρω πέραν αυτού. Δηλαδή δεν τζουλάει αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι. Πρέπει να φύγει αυτός ο υπουργός. Πρέπει να φύγει αυτός ο υπουργός. Δηλαδή, και να μπει ένας καινούριος υπουργός. Το ότι ζητάνε δηλαδή την παρέτηση. Κοινής αποδοχής. Ναι. Κοινής αποδοχής. Υποτίθεται και να κάνει μια διαπραγμάτευση. Μα πώς είναι η κοινής αποδοχής? Έτσι, αγάπη. Ναι, τουλάχιστον έτσι τον βάλανε. Ότι είναι κοινής αποδοχής. Δεν ξέρω. Ο κύριος Καψής ήταν και είναι ένας δημοσιογράφος περιοχής. Με περγαμηνές. Δεν το συζητώ. Αλλά ο παντός πλύνει σκόρυφων, έτσι δεν είναι? Ο καθένας εφοετάχθη. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Ακριβώς. Και τώρα μπήκε ένα διοικητικό συμβούλιο που μπορεί να είναι καλό και άγιο. Αλλά είναι δυνατόν ένας κύριος καθηγητής πανεπιστημίου, σπουδαίος και τρανός, χημικός? Τη δουλειά έχει, βρε παιδιά, ο χημικός μες στην ΕΡΤ, καινούρια δηλαδή, την τηλεόραση, ραδιοτηλεόραση. Και όλο το άλλο το ΔΣ, που κανείς από αυτούς δεν έχει καμία σχέση με τη ραδιοτηλεόραση. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Κέλλη μου. Πιστεύεις ότι εάν τελικά τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, εγκατασταθεί πάλι? Τι ομαλά, δεν θα κυλήσει τίποτα ομαλά, ναι, δεν μπορεί να πάει ομαλά. Θα εγκατασταθούν, ας πούμε, κοίταξε, το βάζουμε στο. Εντάξει, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ναι, από αυτή λοιπόν, την εφημερίδα. Θεωρείς ότι οι καινούργιες προσλήψεις που θα γίνουν θα έχουν τον ίδιο αριθμό, θα είναι, ας το πούμε, αυτό που λένε εσύ μάλλον? Πιστεύεις ότι θα είναι όλοι μέσω ΑΣΕΠ, για θα είναι πάλι? Λένε μέσω ΑΣΕΠ. Ναι. Τώρα δεν ξέρω με τους δημοσιογράφους. Κοίταξε να δεις. Ένας παρουσιαστής που το πρώτο που πρέπει να διαθέτει είναι η λάμψη, πώς θα κριθεί από το ΑΣΕΠ? Μπράβο.
Και ποιος θα τον κρίνει κιόλας, γιατί αν κρίνω από χημικούς, φυσικούς, μαθηματικούς, όλοι αυτοί που είναι. Τι θα κρίνουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι. Δεν βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται καλά. Ναι, ότι θα είναι αντικειμενικά. Πάλι θα μπουν. Όχι, μέσα δεν, τα λέω, δεν λέω αυτό. Δεν θέλω να πω τέτοιο. Ναι. Δεν θέλω να πω τέτοιο. Αλλά βλέπω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ξεκινούν τη νέα ελληνική ραδιοτηλεόραση. Ναι. Έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Από αυτή την άποψη. Τουλάχιστον τα. Μαύρα μεσάνυχτα. Ναι. Ναι. Τουλάχιστον αυτοί που θα καθοδηγούν, υποτίθεται, θα ναι. κάτω από αυτούς. Και αυτοί που θα είναι κάτω από αυτούς θα ξέρουν πολύ περισσότερα από αυτούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντοτε συνέβαινε αυτό και στην ΕΡΤ. Ναι. Πάντοτε αυτοί που ήταν παρακάτω ξέραν περισσότερα από αυτούς που φέρνανε επάνω, οι οποίοι ήταν περαστικοί, mm-hmm. τα διαλύανε, τα κάνανε. Καλά, και στην ιδιωτική φέρα. Τηλεόραση ότι έχουμε και πολλοί ειδικούς από πάνω. Έτσι, υπήρχαν, εμείς είχαμε στο ραδιόφωνο ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν κάνει ποτέ ραδιόφωνο και μπορούσαν να κρίνουν εσένα, εμέναν, που είμαστε ραδιοφωνικοί. Κοίταξε, δεν είναι. Άκουσε με να σου πω κάτι. Στο ραδιόφωνο κάποτε εμείς είχαμε τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Δεν είχε κάνει ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά ο Ιάκωβος Καμπανέλης ήταν ένας άνθρωπος της τέχνης. Και του πολιτισμού. Κατήχε τα πάντα. Κατάλαβες. Αυτό λοιπόν. Εγώ δεν βλέπω ανθρώπους του πολιτισμού μέσα σε όλη αυτή νομίζω τη διαδικασία. Κατάλαβες. Δεν χρειάζεται για να κάνεις ραδιόφωνο να είσαι ραδιοφωνατζής ή τηλεόραση να είσαι παρουσιαστής. Αλλά χρειάζεται να είσαι σχετικός. Και πάνω από όλο αυτό που πες και εσύ, άνθρωπος του πολιτισμού. Βέβαια. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις τηλεόραση χωρίς να έχεις ιδέα από τηλεόραση. Μα βέβαια. Εντάξει, ο πανεπιστημιακός μπορεί να είναι μορφωμένος άνθρωπος, μπορεί να γνωρίζει κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρει το αντικείμενο. Άρα τι θα γίνει. Θα πρέπει να πάρει συμβούλους. Εδώ λέει: βάλε δύο καθηγητές σε μια κυβέρνηση να πέσει η κυβέρνηση, να τα κάνει μαντάρα. Μα οι καθηγητές είναι για να διδάσκουν, δεν είναι για τίποτε άλλο. Mm-hmm. Να δούμε ίσως μερικά πλάνα από την ΕΡΤ, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, Νίκο μου. Παραμένουν τα μάτια από ό,τι βλέπω. Παραμένουν τα μάτια. Εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη εικόνα που βλέπουμε, αλλά θα μπορούσε να ήταν και πολύ χειρότερη αυτή η εικόνα. Έτσι. Έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλη αστυνόμευση. Περιμετρικά γύρω-γύρω, γιατί όλα τα στενά δεν επιτρέπουν την κάθοδο, την άνοδο. Γύρω στις 4 η ώρα θα γίνουν αρκετές συγκεντρώσεις έξω από το ραδιομέγαρο. Από πάρα πολλές, και από την ΑΔΕΔΗ και από τη ΓΕΣΕ και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι, η Ένωση Συντακτών αποφάσισε να μαζευτούν όλοι οι συνάδελφοι για συμπαράσταση έξω από την ΕΡΤ 4 ώρα. Έχουμε επισκέπτει και μία μήγα η οποία τώρα μονίμως θα γυρίζει γύρω-γύρω μας. Δεν υπάρχει θέμα. Προσπαθούμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε ή με τον καλό μας συνάδελφο, τον κύριο τον Πέτρο τον Σιδερέα ή τον Ανδρέα τον Τίνη, για να μας πει αυτή τη στιγμή τι γίνεται έξω από το ραδιομέγωρο ή στην περιφέρεια. Γιατί ο κόσμος είναι γύρω-γύρω. Ναι. Μπροστά είναι η ΕΡΤ και γύρω-γύρω είναι ο κόσμος. Εικόνες οι οποίες τώρα ξέρεις, τις έχουν πάρει όλα τα ξένα δίκτυα και μας έχουν πάλι για μία ακόμη φορά κάνει ρεζίλι. Καλά, λοιπόν, έχουμε γίνει τα τελευταία χρόνια πολλές φορές ρεζίλι. Τι λες, Νίκο μου? Α, ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον καλό συνάδελφο τον Ανδρέα Ντίνη, όπως μου λέει ο Νίκος εδώ, σκηνοθέτης μας. Ανδρέα, γεια σου από το στούντιο. Τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί? Ανδρέα. Ναι, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι τεχνικό. Κοιτάξτε, αυτά θα τα βλέπετε τώρα, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή, είναι εκπομπή γρήγορη. Έχουμε πάρα πολλά εξωτερικές συνδέσεις και όπως καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα γίνονται. Εμείς εδώ να πούμε για εσάς που ανοίξετε μόλις τώρα το δέκτη σας, στη τηλεόρασή σας, να σας πούμε ότι φιλοξενούμε την καλή φίλη και συνάδελφο την κυρία Κέλλη Σακάκου, χρόνια στην ΕΡΤ, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή για να μας πει τι γινότανε. Αλήθεια, Κέλλη, για πες μου. Την εποχή που ήσουν εσύ, και θέλω να πιστεύω δεν υπήρχε τότε και η ιδιωτική τηλεόραση. Εσύ όμως έκανες και ιδιωτική. Πώς δεν υπήρχε εγώ? Όχι, έκανες και ιδιωτική τηλεόραση εσύ όταν έφυγες τότε. Αγάπη μου, υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση, δεν είμαι από το 1821. Όχι, εννοώ ότι δεν βγήκες. Έλεος, δεν ήσουν στην ιδιωτική τηλεόραση. Όταν εγώ ήμουν στην ιδιωτική τηλεόραση, άλλο. Ήσουν στην ΕΡΤ. Άλλο δεν είναι. Γι' αυτό σου λέω. Ήσουν στην δεν ήμουν και άλλο δεν υπήρχε. Υπάρχει διαφορά. Μην τα μπαλώνεις τώρα. Μπούρου που λέμε τώρα, καταλαβαίνεις. Η μία προσπαθεί να πει την άλλη. Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω, γλυκιά μου.
Εσύ, όταν εγώ ήμουν στην ιδιωτική τηλεόραση, εσύ ήσουν στην δημόσια τηλεόραση. Εγώ δεν ξέρω εγώ καθόλου. Εγώ κρατική την ήξερα. Αυτό το δημόσιο κάτι ναι. μου κάνει. Εσύ όμως όταν έφυγε από την. Κρατική τηλεόραση. Γιατί στο εξωτερικό τη λένε και εθνική, national television. Έχει δουλέψει και στην ιδιωτική τηλεόραση. Άρα εσύ μπορεί ναι, να έχεις καλύτερη και... άποψη. Δούλεψε και στην ιδιωτική τηλεόραση. Έχω δουλέψει πολλά κανάλια στην ιδιωτική. Μπράβο, λοιπόν. Πάνω σε αυτό σου λέω ότι εσύ έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία από ό,τι έχω εγώ και όχι ηλικιακή και ούτε αυτό. Λόγω των αντικειμένων του ιδιωτικού και του δημόσιου. Θεωρείς ότι όντως εμείς η ΕΡΤ μάλλον δούλευε με υπερπληθώρα συναδέλφων, γιατί εμείς δουλεύαμε με πολύ. Τώρα άλλο πράγμα η ΕΡΤ και άλλο πράγμα ένα ιδιωτικό αυτό, κανάλι. Δεν έχει καμία, μα δεν έχει τι καμία σχέση εσύ, ναι. τώρα. Η ΕΡΤ ήταν γιατί ένα ήταν πολύ πύκυλο κανάλι. Κύριε, παιδί μου, συγγνώμη, αγάπη μου, κοίτα να δεις τώρα. Ιδιωτική τηλεόραση είχε κάτι σύρια, αλλά δηλαδή περισσότερο βασιζόταν στην ναι. ψυχαγωγία ναι. και κατά κάποιο τρόπο στην ενημέρωση. Ναι. Εδώ είχαμε να κάνουμε επιμόρφωση, είχαμε την εκπαιδευτική τηλεόραση, mm-hmm. είχαμε να κάνουμε ενημερωτική πάσης μορφής και εκπομπές mm-hmm. πολιτιστική. Ποιος θα ξεχάσει το παρασκήνιο, ποιο κανάλι μπορεί να βγάλει ένα παρασκήνιο. Ναι. Για πείτε μου, ιστορικές εκπομπές, μονόγραμμα, πράγματα, δηλαδή γινόταν. Καλά μου μιλάς τώρα για πολύ παλιά, ναι. δεν μιλώ για το Αλάτι και Πιπέρι στην ψυχαγωγία. Ναι. Μιλώ για πολιτισμό, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιο ιδιωτικό κανάλι παρήγαγε όλα αυτά και παιδικό πρόγραμμα, παιδικές εκπομπές. Ναι. Που ήταν παραγωγές, όχι... Θέατρο, εντάξει, δεν υπάρχει σύγκριση καμία. Ναι. Δεν υπάρχει σύγκριση. Άρα δικαιολογείται η υπερπληθώρα. Βεβαίως δικαιολογείται. Μα δεν ήταν και υπερπληθώρα. Πόσοι ήταν τελικά. 2.500 λένε. Ωραία, 2.000 λένε τώρα να πάρουν. Με κάτω από 2.000 δουλεύεις. Δουλεύεις μια. Ρωτάω, όχι, αγάπη μου, δεν δουλεύετε. Δεν δουλεύετε με αλφαγιώτα αυτό. Ναι. Ένα τεράστιο μέσον, δεν γίνεται. Mm-hmm. Και υπάρχει ραδιοφωνία, έτσι. Ναι, μου βάζεις και άλλο τη σέρα μέσα. Μου βάζεις και τη σέρα μέσα. Άρα και λίγοι είναι. Και λίγοι άρα είναι. Άρα πιστεύεις με αυτό που λένε και ελπίζω. Δεν μπορώ αυτή την καραμέλα ο δημόσιος τομέας και ο δημόσιος τομέας, ο οποίος ήταν η καταστροφή, έλεος δηλαδή. Τώρα φάτε τον ιδιωτικό τομέα. Με όλες αυτές τις απολύσεις και με όλη αυτή την αργία και με όλα αυτά τα χάλια. Αλλά αυτό συνέβαινε πάντα. Εντάξει, τομέας, προπαγάνδα πάντα... είναι όλη αυτή η ιστορία, ότι έρθει χιλιάδες εργαζόμενους και εντάξει, τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Λοιπόν, δυστυχώς. Έχουμε όμως σύνδεση αυτή τη στιγμή, έτσι, με τον Αντρέα. Ωραία. Έχουμε τον Αντρέα τον Τίνη, τον καλό συνάδελφο. Αντρέα μου, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, ακριβώς, πες μας. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση. Γύρω στις 4, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, 8 δημιουργίες των ΜΑΤ με την παρουσία της Αγγελέα εισέβαλαν στο ραδιομέγαρο της ΕΜ με σκοπό να διώξουν τους εργαζομένους και να παραδώσουν το κτίριο στο Υπουργείο Οικονομικών που όπου υπάγεται πια. Να πούμε ότι προσήχθησαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΤ, κ. Καλφαγιάννης, και άλλα τρία άτομα τα οποία λίγο αργότερα αφήθησαν ελεύθερα. Οι άνθρωποι της ΕΡΤ έκαναν κάλεσμα ώστε να έρθει ο κόσμος εδώ. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν γύρω στα 300 με 400 άτομα τα οποία βρίσκονται έξω από τον ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ αναμένεται στις 4 η ώρα συγκέντρωση στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Υπάρχουν ακόμα και τώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Να πούμε ότι το ρεύμα καθόλου είναι κλειστό, ενώ υπάρχει, λειτουργεί μόνο το ρεύμα προς Αθήνα. Νωρίτερα είχαμε και δύο μικροεπισόδια με διαδηλωτές και κόσμο και με άνδρες των ΜΑΤ. Το πρώτο ήταν γύρω στις 11 παρά 20 το πρωί, όταν και προσπάθησαν κάποιοι πολίτες να πάνε προς την είσοδο του ραδιομεγάρου. Αντρέα μου, αυτή τη στιγμή ναι. είναι ήρεμα τα πράγματα, δεν έχουν πέσει τα κρυγόνα και τέτοια. Αυτή τη στιγμή είναι ήρεμα τα πράγματα. Ναι. Σιγά σιγά έρχεται και κόσμος στο έξω από το ραδιομέγαρο. Υπάρχουν βέβαια ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ναι. Να πούμε ότι όλοι όσοι βρίσκονται έξω από την κεντρική πύλη του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ φυλάσσονται, φρουρούνται κυριολεκτικά σε κύκλο από αστυνομικές δυνάμεις. Ναι. Αυτό και για να αποτρέψουν κάποιο ατύχημα από το ένα μέρος της λεωφόρου Μεσογείου, ώστε να υπάρχει επεκτηγέννηση των αυτοκινήτων, και το άλλο είναι ώστε να μπορείς να κρατήσουν συγκεντρωμένο τον κόσμο για να μην υπάρχουν κάποια επεισόδια ή έκτροπα. Πώς είναι μέσα, Ανδρέα και Λυσσακάκου, πώς είναι μέσα τώρα στην ΕΡΤ?
Μέσα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλήρη εικόνα για να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό. Σίγουρα υπάρχουν εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο. Σίγουρα, ναι. Εργαζόμενοι, τι εργαζόμενοι, Ανδρέα μου, αφού αυτούς τους πήραν όλους το πρωί. Πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Έχετε δίκιο. Πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Μας έχει μείνει στη συνείδηση ότι η ΕΡΤ είναι και θα είναι ανοιχτή. Μάλιστα. Προσωπικά αυτό μου έχει μείνει, γι' αυτό το λέω και εργαζόμενοι. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Εργαζόμενοι είναι. Εργαζόμενοι είναι. Και αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι είναι. Όχι, δεν είναι απολυμμένοι. Εργαζόμενοι είναι. Και να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν αναπληρωθούν από τις 11 Ιουλίου από όταν έγινε αυτό το μαύρο, όταν έπεσε αυτό το απίθανο μαύρο που συγκλώνησε όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Ναι. Και βεβαίως όταν τους είχαν υποσχεθεί για κάποιες αποζημιώσεις, δεν νομίζω ότι τις πήραν τις αποζημιώσεις, Ανδρέα μου, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Είναι και αυτό μια μεγάλη αλήθεια, δυστυχώς. Ακριβώς. Μα είναι μια καλή πρόφαση αυτή τώρα. Ναι. Το γεγονός ότι βρίσκονται στην ΕΡΤ είναι μια καλή, σε εισαγωγικά, πρόφαση για την κυβέρνηση να μην τους αποζημιώσει. Ωραία πράγματα. Δυστυχώς. Να πούμε επίσης ότι έχουν καταγραφεί το τι υπάρχει μέσα. Αν δεν αστυνομία με την παρουσία δημοσιογράφου, ο οποίος ήταν στο κτίριο της ΕΡΤ, έχουν καταγράψει με κάμερα το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο κτίριο. Γι' αυτό δηλαδή υπήρχαν... Ανδρέα, ο εισαγγελέας είναι ακόμα, μέσα στο κτίριο? Ο εισαγγελέας έχει φύγει. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας είχε έρθει σαν επιτηρητής και διαπραγματευτής των αστυνομικών δυνάμεων. Ναι, ακριβώς. Δεν ήταν δηλαδή εισαγγελική η παρέμβαση. Ο εισαγγελέας αυτό που έκανε ήταν να δώσει στους ανθρώπους που ήταν μέσα στο κτίριο μία διορία μίας ώρας ώστε να αποχωρήσουν, είδαμε από το κτίριο. Ναι. Κάτι το οποίο όπως φαντάζεστε δεν έγινε. Ενώ την ώρα που η αστυνομία κατέγραφε με την κάμερα το υλικό και αν έχουν γίνει κάποιοι βανδαλισμοί, ο εισαγγελέας δεν ήταν παρόν. Αυτό δείχνει ότι δεν ήταν της υπόθεσης της εισαγγελίας και ότι δεν παίρνει κάποιος επίσημα την ευθύνη για το αν αυτά τα πράγματα τι θα γίνουν όταν παραδοθεί το κτίριο εκεί που πρέπει να παραδοθεί. Ναι. Ανδρέα, κάποιοι που βγήκανε από το κτίριο μας είπανε ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχε καμία δολιοφθορά, κανένα πρόβλημα και ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Όλοι όσοι εργάζονταν και ήταν μέσα στο κτίριο της ΕΡΤ, αυτό το πράγμα λένε. Βέβαια, ακούστηκε σε πηγαδάκια, το μεταφέρω με μεγάλη επιφύλαξη, ότι υπόθηκε στους αστυνομικούς ότι υπήρχαν κάποιες δολιοφθορές μέσα στο κτίριο. Κάτι το οποίο, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, πιστεύω πως δεν έχει γίνει, καθώς ήμουν από τους πρώτους δημοσιογράφους που είχαμε έρθει και η Ριζούγκλα εννοείται στο κτίριο της ΕΡΤ και βλέπαμε και τα μέτρα περιφρούρησης που πήγαν στο κτίριο από τους ανθρώπους που ήταν στο κτίριο της ΕΡΤ, τους πρώην εργαζόμενους πια. Να σε ρωτήσω κάτι, παραμένουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, έχουν έρθει και κάποιοι άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα? Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποιον, αυτή τη στιγμή μάλλον. Φύγανε δηλαδή. Ήταν βουλευτές και της αριστεράς και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Φύγανε. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει, ναι. Α, έχουν φύγει. Φύγαν το πρωί δηλαδή. Δεν μου λες τι συγκεντρώσεις πρόκειται να γίνουν το μεσημέρι, δηλαδή γύρω στις 3-4 η ώρα? Στις 4 η ώρα έχουν καρέσει να μαζευτεί ο κόσμος στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Ναι. Να έρθουν από εκεί μετά και να δώσουν τη συμπαράστασή τους έξω από το ραδιομέγα ΔΕΣΕ. Εκτός από την Ένωση Συντακτών. Εκτός από την Ένωση Συντακτών, οι ΑΒΔ και οι ΓΕΣΕΕ θα έρθουν και αυτοί επάνω, θα κάνουν και αυτοί συμπαράσταση. Αυτό έχει ακουστεί, Ναι. Να πούμε ότι υπήρχε και ένα μικρό επεισόδιο με κάποια μέλη της Ένωσης Συντακτών. Για πες το. Κάποιοι δημοσιογράφοι λοιπόν θέλησαν να περάσουν το μπλοκ που είχε στήσει η αστυνομία και να βρεθούν στην είσοδο του ραδιομεγάλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν τους άφησαν, με αποτέλεσμα να εξαγριωθεί και ο κόσμος ο οποίος ήταν ακριβώς από πίσω τους και να υπάρξει μια μικρή ένταση. Ναι. Τότε με αρχηγούς, σας με επιτραπεί έκφραση, τα μέλη της Ενώσης Συντακτών και επιδεικνύοντας ψηλά την δημοσιογραφική ταυτότητα, προχωράγανε προς το ραδιομέγαρο, ορθώντας έτσι προς τα πίσω και τις αστυνομικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς έξω από την είσοδο του ΙΣΕΝ. Λοιπόν, Ανδρέα μου, παραμένεις εσύ εκεί και ό,τι νεότερο θα ξαναβγούμε. Α, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχει ανοίξει καθόλου η Μεσογείο? Η Μεσογείο, όπως είπαμε και
είναι μόνο το ρεύμα προς Αθήνα ανοιχτό, το ρεύμα προς Γέρακα είναι κλειστό και με φλούδες των ΜΑΤ, αλλά και από... Δηλαδή ο κόσμος με άνεση μπορεί να κατέβει, ας πούμε, από τα βόρεια προς τα κάτω, προς το κέντρο. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Επειδή βλέπουμε μπροστά μας να περνάνε και κάποια αυτοκίνητα, γι' αυτό. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Εντάξει, Αντρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, εντάξει. Και κοίταξε, αν μπορέσεις να βρεις κάποιον συνάδελφο, αν μπορέσεις να βρεις κάποιον από εκεί να μας πει μερικά πράγματα. Βεβαίως. Εντάξει. Λοιπόν. Αντρέα, συγχαρητήρια για τη σφαιρική ενημέρωση που μας έκανες. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα μου. Λοιπόν, η επίθεση εντός εισαγωγικών που έγινε το πρωί λοιπόν στην ΕΡΤ και τους έπιασε στον ύπνο έγινε με εντολή Σαμαρά και συγκατάλευση του κυρίου Βενιζέλου. Εννοείται, αυτά τα πράγματα για να γίνουν πρέπει να υπάρχει κυβερνητική απόφαση, δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί εγώ άκουσα κάποιους οποίοι δεν συμφωνούσαν σε κάτι πάνελ που ήταν το πρωί, διαφωνούσαν. Ποιος είναι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, παιδί μου, αφού είναι στην κυβέρνηση τώρα, ο Σαμαράς με τον Βενιζέλου. Ναι, σιγά οι βουλευτές που δεν συμφωνούν και τι έγινε. Μα δεν έγινε και τίποτα. Και αυτοί ψήφους θέλουν. Ποιος μπορεί να βγει στον αέρα και να πει συμφωνώ. Αυτό που είπες ψήφους θέλουν. Αγάπη μου, ψήφους θέλουν. Όλα γίνονται για τους ψήφους. Όλα γίνονται για τους ψήφους. Πρόσεξε όμως, όσον αφορά την ΕΡΤ. Εποφελούνται αυτοί που είναι στην Α και Β περιφέρεια Αθήνα, Πειραιά και Περίχωρα που λένε. Αυτοί γιατί όσον αφορά την ΕΡΤ, όλη την Ελλάδα αφορά. Ναι. Γιατί. Όχι, γιατί εδώ πέρα δεν θα το ψήφο του ο Ιτωλοκαρνάνας ή ο Βορειοϋπηρώτης. Δεν έφυγε ο Ιτωλοκαρνάνας από το κλείσιμο της ΕΡΤ. Όχι, άλλο λέω. Α. Δεν κάνει ψηφοθυρία. Δεν είναι εδώ πέρα η έδρα του, κατάλαβες. Εδώ οι δικοί μας έχουν περισσότερη πρεμούρα η ΑΒ Αθήνα. Σε όλη την Ελλάδα είναι. Η ΕΡΤ κάθε βουλευτής που εκπροσωπεί το όνομά του έχει άποψη και για την ΕΡΤ. Πάντως υποτίθεται ότι κινητοποιηθήκανε, συγγνώμη, όλες οι ΕΡΤ και η ΕΡΤ 3 επάνω, γιατί 3... Μία είναι η ΕΡΤ, αγάπη μου, μία είναι. Θεσσαλονίκη, η ΕΡΤ είναι μία. Η περιφέρεια. Εκεί όμως δεν επενέβησαν τα ΜΑΤ, ευτυχώς. Εκεί τα πράγματα είναι πιο ήρεμα από ό,τι είναι εδώ στην Αθήνα. Μα βεβαίως, διότι, βέβαια, ακριβώς αυτό που λες. Βεβαίως. Να σε ρωτήσω τώρα να μην μιλήσουμε συνέχεια για την ΕΡΤ. Ό,τι θέλεις. Για την καθημερινότητά μας. Ναι, φιλενάδα μου. Ό,τι έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα, πόσο σύμφωνοι σε βρίσκει, ειδικά στα τελευταία. Να σου πω, έχεις τζάκι στο σπίτι σου. Έχω, γιατί. Δεν θα τα ανάβεις φέτος. Θα προσέλθεις. Γιατί μπορεί να σου στείλουν τον αστυνόμο. Θα απαγορεύεται λόγω εθαλομύχλης. Καυσόξυλα σε σόμπες που καίνε ξύλα και εννοείται σε τζάκια, ότι. Βεβαίως, διότι. Θα γίνει νόμος του κράτους. Αγάπη μου, μα φροντίζουν το περιβάλλον. Είναι μια κυβέρνηση που λειτουργεί τέλεια. Ψηφιακά λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τέλεια. Σου λέει πώς το περιβάλλον. Το Wi-Fi. Βέβαια. Το... Τώρα, άμα δεν έχεις να φάει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για άρα το Wi-Fi. Το έχω φάει. Περιμένω και πριν την πράττω τώρα δωρεάν. Μας κάνεις και γελάμε. Δίνονται δώρα, Wi-Fi. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, βέβαια. Αυτό το δωρεάν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν το σκέφτηκε κανένας όμως, είδες. Πρωτοπορία έχουμε, αγάπη. Χρειάζεται μια υποδομή και μια προεργασία κάποιων ετών. Εμείς θα το κάνουμε αμέσως. Κοίταξε, εμείς όλα αμέσως θα κάνουμε. Εννοείται. Δεν μου λες τώρα, έχεις άποψη περί της ιδιοκτησίας. Εννοείς. Νόμος ο οποίος πρόκειται. Δεν είμαι μαρξίστρια καταρχήν, εντάξει. Ναι. Επομένως, έχω άποψη με τις ιδιοκτησίες. Νομίζω ότι κάποτε φοβόμασταν και λέγαμε, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, ότι θα έρθει ο κομμουνισμός, θα έρθουν οι αριστεροί. Μα δεν ήρθε ο κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός αυτό λέει. Αλλά τώρα μιλάμε και. Βεβαίως, αυτό είναι. Δεν έχουμε κομμουνισμό. Τα σπίτια μας όμως κινδυνεύουν. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Τι έχω να πω. Κοίταξε, αυτό εδώ το οποίο εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι ένα μοντέρνο σύστημα. Είναι ένα σύστημα όταν θέλει είναι κομμουνιστικό, όταν θέλει είναι ασίδωτα καπιταλιστικό, όταν θέλει είναι κανιβαλιστικό. Βεβαίως, αυτό ακριβώς θα αποκαλούσα εγώ το σύστημα, με αυτό το τελευταίο όρο το οποίο μου ήρθε τώρα. Ένα σύστημα κανιβαλιστικό, όπου εδώ δεν μπορείς πια να έχεις άποψη και να λες είμαι υπέρ, είμαι κατά. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένα ζυμάρι με διάφορα υλικά μέσα που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει και τι θέλει. Θα σου βγει. Ναι, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις ακριβώς. Θα σου βγει, αλλά έκτρωμα θα βγει όπως λες. Ναι. Έκτρωμα. Είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ όμως με το κόμμα του κυρίου Βενιζέλου στο θέμα αυτό.
Δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Ποιο? Προσπαθούν για το θέμα της φορολογίας των ακινήτων. Για τη φορολόγηση ακινήτων. Λοιπόν, επειδή διάβασα τι ακριβώς έχει πει το Πασό, τι πρεσβεύει δηλαδή μέσα σε. Βεβαίως έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και θα πρέπει από την αρχή η Νέα Δημοκρατία με το Πασό. Μα δεν έχει σημασία, αγάπη, άκουσε με να σου πω κάτι. Οι προτάσεις όμως που έχει κάνει το Πασό σε αυτή τη φάση είναι πραγματικά υπέρ ημών. Αγάπη μου γλυκιά, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να κυβερνήσει, δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα να κυβερνήσει. Έχουμε μια κυβέρνηση που μεταφράζει. Μεταφράζει αυτά που της λέει η Τρόικα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω χθες ότι πήγε η Τρόικα και αυτός ο ρομποτοειδής Τόμψεν και είπε ότι κάτι σε μια σύναξη ήταν και βουλευτές και, και λέει τι βγαίνετε και λέτε εκεί έξω. Ότι δεν θα πάρουνε, δεν θα πάρετε νέα μέτρα, αφού θα πάρετε. Γιατί δεν γίνεται. Τώρα λέμε ότι. Εντάξει. Όταν υποχωρείς, δίνεις έδαφος και περιθώριο και στον άλλον. Δεν σε σφάξει κιόλας. Ότι αυτά είναι παλιά μέτρα προαπαιτούμενα, τα οποία έχουν ήδη υπογράψει και θα τα εφαρμόσουν τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ποιο να πιστέψω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω σε καμιά πολιτική ηγεσία. Βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, όπως νομίζω και η πλειονότητα των Ελλήνων βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι καλή πρόταση αυτή και κακή πρόταση του άλλου. Αυτοί μεταφράζουν ό,τι τους λένε και κάνουν. Τέρμα και τελείωσε. Γι' αυτό είμαστε και σε αυτή την απελπιστική κατάσταση ως μια χώρα με αυτή την ιστορία, ως ένα έθνος. Το οποίο υπάρχει 3.000 χρόνια και φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο να μας εξομοιώνουν με δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Κοίταξε, έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Η ιστορία μας μας έχει δείξει ότι ο ελληνισμός πέρασε πολλές δυσκολίες και πάντα επανήλθε και κρατήθηκε στα πόδια του. Θα ξεπεραστεί λοιπόν, και αυτό. Ας λάβουμε υπόψη και τους στίχους του Ελίτη. Που είπε αν αποσυνθέσει στην Ελλάδα και θα μείνει μία ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει ότι με αυτά την ξαναφτιάχνεις. Ναι. Δηλαδή, αν έχεις μια μεγάλη παραγωγή, έτσι, ελαιολάδο ας πούμε λιές, αν έχεις την ναυτιλία σου, αν έχεις μια μεγάλη παραγωγή ηνοπίας, θα ξαναγίνει πάλι. Δηλαδή, μεγάλη κουβέντα αυτή. Πρέπει να ακούμε πολύ τους ποιητές. Τους Έλληνες. Οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι στον κόσμο. Σου άρεσε αυτό που έγινε που βάλανε μερικούς στίχους στα τρόλεϊ των αυτοκινήτων. Παιδί μου, αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ναι. Έχουν δηλαδή μαύρα μεσάνυχτα. Τι να μ' αρέσει. Μ' αρέσει να μπει. Όχι, πρόσεξε να δεις. Να μπει, ναι, ακριβώς. Να μπει ένα στίχος του Καβάφη. Αλλά όταν το βάζεις με τέτοιο δόλο, με τέτοιο δηλαδή τρόπο δολερό, ότι είναι κακόν πράγμα η βία. Ναι. Όταν ο Καβάφης αναφέρεται στη βιασύνη, διότι προηγουμένως λέει ας μη βιαζόμεθα, αλλά το ας μη βιαζόμεθα το κόψανε. Και το μοντάρι. Έτσι λοιπόν. Ο στίχος είναι ας μη βιαζόμεθα, είναι επικίνδυνο πράγμα η βία. Ναι, και εκεί βάλανε είναι επικίνδυνο πράγμα η βία. Γιατί αυτό του συνέφερε. Ναι, αλλά δεν. Ναι, αλλά δεν μπορείς να παραφράζεις τον Καβάφη. Είσαι γελίος. Και στεναχωρήθηκα. Είσαι γελίος. Ήταν η ιδέα που βγήκε από το ΟΝΑΣ ίδρυμα. Και μου έκανε εντύπωση πώς, ενώ τα προσέχουν πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πού το ξέρεις ότι τα προσέχουν. Εντάξει. Εδώ αποδεικνύει ότι δεν τα προσέχουν. Ναι. Διότι είναι κατευθυνόμενα. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Ευτυχώς τα πήρανε κάποια από αυτά. Μα είναι έσχος αυτό δηλαδή. Έλεος. Έγινε μετά. Γελιοποιήθηκε ο ίδιος ο Καβάφης. Ακριβώς. Διότι λέγανε γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου, Κώστας Καφάσης. Δηλαδή, Αντζέλα Δημητρίου. Εντάξει. Ναι, τα διακομωδούσανε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Μα τι να κάνουνε. Δεν ήταν κακό χιούμορ. Μια χαρά χιούμορ ήταν. Λοιπόν. Όταν προσπαθούν αυτοί να σου επιβάλλουν με ένα τέτοιο τρόπο. Τα στρεβλά. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε λίγο στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ, ΕΡΤ, δεν του, ναι, ρου, του. Εγώ ξέρω ΕΡΤ και η ΕΡΤ πέθανε και δεν πρόκειται να ξαναγεννηθεί. Τέρμα και τελείωσε. Όλα τα άλλα θα είναι μπαλώματα. Τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Τελείωσε. Να πούμε ότι βγήκε ο κύριος Καψής και όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά βγήκε και είπε πράγματα. Θα σου πω γιατί ούτε και εγώ τα ξέρω, ούτε και εσύ. Α, για πες. Ότι σε 2 εβδομάδες θα μπει στο Ραδιομέγαρο, είναι ΡΙΤ. Ναι. Λοιπόν, τόνισε ότι όταν μπήκαν στο κτίριο αστυνομικές δυνάμεις βρήκαν στο εσωτερικό τους 10-15 άτομα και οι πρώτες εικόνες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ζημιές, οι πρώτες εικόνες.
Μα δεν ήταν βάδαλοι εκεί μέσα, εργαζόμενοι ήταν, ρε παιδιά. Ναι, λοιπόν, αγαπούσαν και το κάθε άψυχο εκεί πέρα. Πως η παραλλαγή του κτηρίου θα γίνει από το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ. Εξηγώντας πως θα ακολουθήσει καταγραφή από αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και στη συνέχεια θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των μηχανημάτων και στη συνέχεια θα εγκατασταθούν. Μα αυτά είναι διαδικαστικά, δεν με ενδιαφέρουν που λες. Καλά, μας ενδιαφέρει. Όχι, μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τώρα, το πότε ο κύριος Καψής μας έλεγε ότι μόλις έκλεισε η ΕΡΤ 11 Ιουνίου σε δύο μήνες, επί δύο μήνες θα λειτουργούσε η μεταβατική τηλεόραση και σε δύο μήνες, δηλαδή τον Αύγουστο, θα έβγαινε στον αέρα η ΝΕΡΙΤ. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν πιστεύω τίποτα. Λοιπόν, και συνεχίζει και λέει, φυσικά τον ρωτήσανε πότε θα γίνουν οι προσλήψεις. Αυτό το συζητήσαμε και εμείς μεταξύ μας, off the record που λένε. Και μας λέει ότι οι προσλήψεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα γίνονται σταδιακά. Η διαδικασία της καταβολής λέει, των αποζημιώσεων είχε διακοπεί, άρα θα συνεχιστεί τώρα, γιατί λέει οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν στα χέρια τους τους σχετικούς καταλόγους μισθοδοσίας. Δεν φταίγαν αυτοί. Δεν φταίει ο σκύλος μου και φταίει η ουρά του. Λοιπόν. Ναι, δεν μπορώ. Και τέλος επεσήμανε ότι η ευθύνη του σχεδιασμού περνά, λέει, στο ΔΣ της ΝΕΡΙΤ. Ο ρόλος μου είναι, λέει, να εποπτεύσω την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την ανεξαρτησία της ΝΕΡΙΤ. Εντάξει. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτά λέει, εμείς οφείλουμε να τα πιστέψουμε. Ναι. Πάρα πολύ βέβαια καθυστερημένα. Να διατηρήσουμε τις επιφυλάξεις μας που στο τέλος αυτές θα δικαιωθούν. Ναι. Και να δούμε στην πορεία τι πρόκειται να γίνει. Οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους. Να πάρουν τις αποζημιώσεις και αν γίνεται και δεν ξέρω πώς και τι. Ναι. Να έχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις. Βεβαίως. Διότι άντε να βρεις τον έμπειρο τώρα τον τεχνικό. Που να έχει τελειώσει τα 100 πανεπιστήμια και να έχει τα 80 μεταπτυχιακά. Και να, τι σημασία έχει μόνο η πείρα και το ταλέντο. Το ταλέντο ποιο ΑΣΕΠ θα το κρίνει? Έλατε. Ποιο ΑΣΕΠ θα κρίνει το ταλέντο? Σωστά. Λοιπόν, κοίταξε, έτσι και έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο. Για 6 μήνες θα έχουμε πρόβλημα τεράστιο. Δεν θα μπορούσε να βγει από την κατεχάκη τώρα και από αυτά από το ένα στουντιάκι. Μα τι θα δείχνει αυτό? Ναι, λοιπόν. Τι θα δείχνει πάντα, ότι θα γίνουν εδώ. Ότι τι θα, δηλαδή κάποιες συνεδριάσεις, ότι αυτά τα αποτελέσματα που θα βγουν κλπ. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο αυτή η ιστορία. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνουμε μήπως κάποια σύνδεση προς τα κάτω, όχι ακόμα. Ωραία, ναι. Να πούμε ότι όλα τα κόμματα, σχεδόν όλα τα κόμματα, βγήκανε και καταδικάσανε αυτή τη μέθοδο που έγινε από τα ΜΑΤ στην ΕΤ, στην ΕΡΤ, στη όπου θες πες το, δεν ξέρουμε ποια και πώς ΕΡΤ, ΕΡΤ είναι, ΕΡΤ είναι, αυτό λοιπόν, είναι ΕΡΤ. Και πάντα η Αγία Παρασκευή και το ιστορικό κτίριο θα είναι ταυτισμένα με την ΕΡΤ. Και όλα τα άλλα είναι μάταιες προσπάθειες. Γιατί τους ενόχλησε το ΕΡΤ, ίσως νομικά. Νομικά, την νομικά, κλίνεις, νομικά. Ναι, ναι. Την κλείνεις και πρέπει να κλείσεις την επιχείρηση για να την βγάλεις με καινούριο όνομα. Μα γιατί σου λέει θα ζητήσουν. Θα παγιωθούν δικαιώματα των εργαζομένων, γι' αυτό το λόγο έγινε. Εννοείται. Όχι για νομικούς. Και τα καλά και συμφέροντα. Έτσι. Για συμφεροντολογικούς. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Σημασία, λοιπόν, να ξαναπάμε στην ΕΡΤ κάτω. Εγώ έτσι έχω συνηθίσει, ρε παιδί μου, και τη λέω. Δεν μπορώ να την πω διαφορετικά. Μα ΕΡΤ είναι, πώς αλλιώς. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Πέτρος ο Σιδερέας. Πέτρο μου, πού βρίσκεσαι ακριβώς και τι γίνεται? Τίποτα. Τα πράγματα παραμένουν ήρεμα όπως έχουν από το πρωί. Ο κόσμος παραμένει στα επίπεδα στα οποία έχει φτάσει από το πρωί, εκεί γύρω στα 1500 περίπου άτομα. Όσον αφορά τώρα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συνεχίζει να παραμένει φυσικά κλειστό το ρεύμα προς τα βόρεια προάστια, το ρεύμα της Μεσογείου προς τα βόρεια προάστια, το οποίο έχει έτσι κλείσει από την αστυνομία περίπου 100 μέτρα με 150 πριν από την πύλη του Ραδιομεγάρου, όπως κινείται κανείς προς τα βόρεια. Το ρεύμα της Καθόδου προς το κέντρο είναι ανοιχτό εδώ και αρκετή ώρα, έκλεισε για ένα πολύ μικρό διάστημα, μισής περίπου ώρα, στη συνέχεια άνοιξε και πάλι και κατά τα άλλα η εικόνα συνεχίζει να έχει όπως έχει από το πρωί. Ο κόσμος βρίσκεται συγκεντρωμένος απ' έξω, συζητήσεις πολλές, κάποια συνθήματα σποραδικά αραιά και που από τους συγκεντρωμένους και βλέποντας και κάνουμε. Δεν ξέρει κανείς ποιος μπορεί να είναι ένας
ουσιαστικός τρόπος αντίδρασης. Πέτρο, άρα είναι υποτονικά όλα, έτσι. Δεν έχει ανέβει επάνω στην Αγία Παρασκευή κόσμος, όπως περιμένανε να ανέβει. Μέχρι στιγμής όχι. Το κάλεσμα είναι για τις 4 η ώρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν κάποιοι επιπλέον άνθρωποι, οι οποίοι θα έρθουν να ενισχύσουν τους ήδη συγκεντρωθέντες εδώ στο Ραδιομέγαρο. Αυτή τη στιγμή όλοι βρίσκονται σε στάση αναμονής για την ώρα εκείνη και εκεί πλέον θα γίνει η οριστική μέτρηση, αν θέλετε, της δυναμικής της σημερινής συγκέντρωσης. Μέχρι στιγμή τα πράγματα, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν παρουσιάζουν ούτε τον παλμό ούτε τη συμμετοχή την οποία παρατηρήσαμε τον Ιούνιο, παραδείγματος χάρη, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πλέον κοινό μυστικό και μεταξύ των εργαζομένων της, των πρώην εργαζομένων της κρατικής τηλεόρασης, ότι αυτή ουσιαστικά είναι κατά πάσα πιθανότητα και πλήξη συγκλονιστικού απρόβλητου, η τελευταία πράξη του δράματος της ΕΡΤ, μια πράξη που ήταν αναμενόμενη και από επίσημα κοιλιά ανακοινωθήσα εδώ και αρκετό καιρό. Επομένως, απλά περιμένουμε να δούμε το πότε θα συμβεί. Συνέβη στις 4:20 τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας. Επομένως, καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι ότι δεν υπάρχουν πλέον και πάρα πολλά περιθώρια αντίδρασης, όπως επαναλαμβάνω, το αντιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ίδιοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ από τις συζητήσεις που έχουν μεταξύ τους. Χωρίς να θέλω να μεταφέρω ένα αρνητικό κλίμα, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε για μια συγκέντρωση σήμερα προκειμένου να δείξουν ότι δεν καταθέτουν τα όπλα. Πέτρο, προηγουμένως που είχαμε μία σύνδεση με τον Ανδρέα και τον ρωτήσαμε αν υπάρχει κόσμος από τους εργαζόμενους μέσα στο Ραδιομέγαρο. Μας είπε ότι δεν υπάρχουν, όντως δεν υπάρχουν, έτσι δεν επέτρεψαν σε κανέναν να επιστρέψει. Να επιστρέψει, όχι, υπήρχαν στο πρωί. Γιατί ορισμένοι εργαζόμενοι είχαν και τα αυτοκίνητά τους μέσα και διαμαρτύρονται ότι δεν τους επέτρεπαν να πάρουν τα αυτοκίνητα μη τυχόν και μπουν μέσα και ξανακάνουν κατάληψη. Αυτό ισχύει. Ναι. Αυτό από όσο μπορώ να ξέρω και εγώ, γιατί και εγώ δεν έχω όπως και κανένας άλλος πρόσβαση στο εσωτερικό, από όσο του κτηρίου, από όσο γνωρίζουμε, η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι η αρχικά, τέλος πάντων, για έναν εργαζόμενο ο οποίος βρισκόταν στο εσωτερικό του Ραδιομεγάρου προκειμένου να επιτύχει και να έχει το νου του στις κινήσεις που γίνονται από την αστυνομία. Μετά βγήκαν και κάποιες άλλες πληροφορίες που ήθελαν άλλους έναν, ίσως και δύο εργαζόμενους να βρίσκονται μέσα μαζί με τον προαναφερθέντα. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε τελικά, αλλά αυτό που μπορώ να πω μια σχετική βεβαιότητα είναι ότι δεν πέραν αυτών των πρώτων, τέλος πάντων, που εισήλθαν πολύ νωρίς το πρωί για τυπικούς περισσότερους λόγους, δεν επετράπει είσοδο σε κανέναν άλλον. Και όντως αυτό με τα αυτοκίνητα είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχω ακούσει αρκετούς από τους ανθρώπους. Πώς θα πάρουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, θα τα πάρουν με καλή. Δεν τους επιτρέπει. Ακριβώς. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σταθώ και πάλι δεν θα γίνω έτσι φορέα θετικών ειδήσεων, αλλά όπως προκύπτουν τα πράγματα, οφείλω να σας τα πω, είναι ότι είναι δεδομένη και η κόντρα που έχει ξεσπάσει πλέον μεταξύ των εργαζομένων, των απολυμένων, μάλλον, που αναλαμβάνω, της ΕΡΤ και όσων όχι μόνο έχουν προσληφθεί στην νέα, όπως έχει στηθεί δημόσια τηλεόραση, αλλά ακόμα και όσων έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για μια θέση εκεί. Είδα μπροστά στα μάτια μου και ένα επεισόδιο, ένα ψήγμα επεισοδίου, πιο σωστά, με έναν δημοσιογράφο, ο οποίος είχε καταθέσει τα χαρτιά του στην δημόσια πλέον τηλεόραση, στην καινούρια, αναφέρομαι, στο καινούριο αυτό κανάλι. Δεν γνωρίζω, δεν έχει και σημασία αν είχε γίνει η πρόσληψή του ή όχι, ωστόσο όταν έφτασε εδώ και έγινε αντιληπτός από κάποιους από τους απολυμμένους της ΕΡΤ, τα πνεύματα οξύνθηκαν λίγο. Υπήρχε ένας κύριος ο οποίος του φώναζε ότι δεν έχει θέση εδώ πέρα και γενικώς διάφορος κόσμος γύρω-γύρω συμφωνούσε ότι δεν θέλει τους συγκεκριμένους ανθρώπους, όσους δηλαδή ενδιαφέρθηκαν για να καλύψουν μια θέση στο νέο οργανισμό, δεν τους θέλουν στον αγώνα αυτόν τον οποίο κάνουν. Αυτά σίγουρα είναι και λόγια τα οποία λέγονται και εν θερμό. Κατάλαβα, Πέτρο φορές. Μου. Ναι, υπάρχουν επικραμμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει τόσο καιρό και σου λέει εσείς πήγατε, βολευτήκατε τώρα και έρχεστε εδώ να το παίξετε ότι. Ναι, κανείς δεν απαγόρευσε σε κανένα να κάνει αίτηση να πάει να δουλέψει όμως. Ναι, αλλά. Δηλαδή είναι ωραία. Βιέρη και Βασίλη. Μα ναι, σωστά, βεβαίως. Δεν είναι, εντάξει. Η ζωή προχωράει. Υπάρχει όπως άμα θέλετε και σε όλες νομίζω αυτές τις περιπτώσεις και μία άτυπη συμφωνία, έτσι
μεταξύ όλων των εργαζομένων, ότι προκειμένου να έχει και μία έννοια αυτό το μέτωπο που προσπαθούν να συγκροτήσουν, δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους αποκλήσεις. Άμα μιλάει φτώχεια και ανάγκη, όμως τι να κάνεις. Ακριβώς, δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε την απόφαση που παίρνει. Άμα κινδυνεύουν να σου κόψουν το ρεύμα, ας πούμε, ή να σου πάρουν το σπίτι. Είναι φαύλος κύκλος, όλοι έχουν δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο. Αυτή ακριβώς νομίζω ότι είναι, αν μου επιτρέπετε, και ένα σχόλιο, η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία έχει πέσει η ελληνική κοινωνία. Ότι κάποιοι έχουν καταφέρει να έχουν όλο τον κόσμο να διαμαρτύρεται. Να στρέφονται ένα στον άλλον και να έχουν όλοι δίκιο. Πράγμα το οποίο κάνει και την κατάσταση ακόμα δυσκολότερη. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Και είναι πολύ λυπηρό, συνάδελφοι εναντίον συναδέλφων, τη στιγμή που ο κλάδος μας περνάει και μια τεράστια κρίση, Κέλλη μου. 8.000 ανέργους δημοσιογράφους έχουν κλείσει κατά καιρούς εφημερίδες, περιοδικά, συγκροτήματα ολόκληρα. Πέτρο μου, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επανέλθουμε πάλι και σε εσένα και στον Ανδρέα σε λιγάκι. Εμείς βλέπουμε πλάνα έξω από το ραδιομέγαρο. Λοιπόν, τι να πω, βρε Κέλλη. Τι να πεις. Είδες, η μία ομάδα εναντίον της άλλης ομάδας. Ναι. Να πάρεις το μέρος ούτε του με, ούτε όχι. Του δε. Πώς θα πάρεις το μέρος. Έχουν δίκιο και οι πρώην εργαζόμενοι, έχουν δίκιο και οι νεοπροσληφθέντες, διότι υπάρχει ένας εφιάλτης που λέγεται η οικονομική καταράκωση της χώρας και του καθενός προσωπικά. Ακριβώς. Και δεν ξέρουμε κάθε οικογένεια. Βέβαια, φυσικά. Έχει, τι ανάγκες έχει. Κάποιοι μπορεί να είχαν κάτι στην άκρη και θα μπορέσαν αυτούς τους 5 μήνες να επιβιώσουν. Εντάξει. Το λίπος τρώγεται όμως κάποια στιγμή σιγά-σιγά. Καίγεται μάλλον και το λίπος. Πόσο λίπος μπορεί να είχε. Και πόσο λίπος δηλαδή. Μα γενικά μιλάμε, Αυτοί οι εγκέφαλοι, να το πούμε, οι μεγάλοι που τσιρίζουν και φωνάζουν, αυτοί εντάξει, τι έχουν στην Ελλάδα. Καλά, δεν μιλάμε. Καλά, δεν μιλάμε για τους τσιρίζοντες. Λοιπόν, οι τσιρίζοντες κατέστρεψαν τη χώρα. Ακριβώς. Εκτός από τους ανεξάρτητους Έλληνες, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΣΥΡΙΖΑ, όπου είναι 100% με τους εργαζόμενους και εναντίον της κίνησης αυτής που έγινε, αγαπημένη μου Κέλλη, στην ΕΡΤ σήμερα το πρωί, υπέρ της επέμβασης είναι το ΠΑΣΟΚ. Συνεταιράκια βεβαίως. Με λοιπόν, σίγουρα κάτι ακριβώς... μου έλεγε άλλο πριν, ότι κάτι είπε το ΠΑΣΟΚ. Όχι, όχι, είναι για τις αντικειμενικές, για το χώρα και τις περιουσίες. Καμία σχέση μάλιστα, δεν είναι μετά. Ναι, επανήλθαμε στην ΕΡΤ. Λοιπόν, σε ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ, λέει ότι η συνέχιση της παράνομης κατάληψης της ΕΡΤ στρέφεται εναντίον των εργαζομένων, που αν και έχουν αξιολογηθεί αξιοκρατικά, δεν μπορούν να πιάσουν δουλειά. Κατά της ανασυγκρότησης και αναβάθμισης της δημόσιας τηλεόρασης, κατά της προετοιμασίας της Ελλάδας εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συμπληρώνει ότι, συγγνώμη, ότι οι μόνοι, λέει, που αντιδρούν είναι αυτοί που μετέτρεψαν την ΕΡΤ σε παραμάγαζο για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών συμφερόντων, καλύπτοντας μία μικρή μειοψηφία εργαζομένων. Και κανείς σήμερα δεν μπορεί, λέει, στο όνομα του λαϊκισμού και του τυχοδιοκτισμού να σταματήσει την αναβάθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Εάν εξαιρέσω το λαϊκισμό και τον τυχοδιοκτισμό, απαράδεκτες λέξεις, θα συμφωνήσω σε όλα τα άλλα. Διότι και οι εργαζόμενοι, όχι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάληξη της ΕΡΤ. Τεράστιο. Δεν μπορούσε κανείς να τους μαζέψει. Μα κοίταξε, αγάπη μου, όταν ο συνδικαλισμός δεν προασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά παίρνει γραμμή από το κόμμα στο οποίο πρόσκειται, η κατάληξη είναι μια τραγωδία και είναι αυτή που βιώνουμε. Γιατί έχω όμως ζήσει τόσο άγριο και άκρατο συνδικαλισμό, υπό τις ευλογίες του κυβερνώντος τότε κόμματος, τόσο φρικτό, τόσο μεγάλη με υπερβολική αναξιοκρατία, διότι ο κάθε συνδικαλιστής έφερνε τον κοντοχωριανό του. Και όχι μόνο. Και φτάσαμε σε ένα σημείο αδιεξόδου πια και αναξιοκρατίας μέσα στην ΕΡΤ. Εξαιτίας του συνδικαλισμού. Ναι, έπαιξε άγριο και πάρα πολύ αρνητικό ρόλο ο συνδικαλισμός και όχι μόνο στην ΕΡΤ. Το βλέπουμε και σε άλλους δημόσιους τομείς. Και στις ΔΕΚΟ κυρίως. Ακριβώς αυτό. Που πολλές γινόταν για. Ναι, βρε παιδιά, εντάξει. Το λόγο αυτό. Εντάξει. Συνδικαλισμός δεν πρέπει να είναι ακιδεμόνευτος. Θα μπορέσει να γίνει. Εγώ αμφιβάλλω. Μα δεν θα υπάρχει τώρα πια συνδικαλισμός. Για ποιο μιλάμε. Ελπίζω να τον διαλύσουμε. Μα τελείωσε. Πέθανε ο συνδικαλισμός, παιδιά. Λοιπόν, θα σου. Μάλλον θα σταθώ σε αυτή την πρόταση
που θεωρώ ότι εδώ λιγάκι μας ψιλοειρωνεύεται τελικά το Πασόκ και τι λέει. Οι μόνοι που αντιδρούν, πρόσεξε, είναι αυτοί που μετέτρεψαν την ΕΡΤ σε παραμάγαζο για εξυπηρέτηση μικροκομματικών συμφερόντων. Ποιος το λέει αυτό, το Πασόκ. Εδώ μόνο να χαμογελάσουμε. Τι να κάνουμε άλλο. Κλαψίγελο θα κάνουμε. Μπράβο, λοιπόν, θα κλάψουμε, έτσι, θα γελάσουμε. Δεν είναι δυνατόν να λες. Μα από αυτούς ξεκίνησε αυτό το χάλι. Που αν δεν είχες πράσινη καρδιά να πας εκεί, δεν έμπαινες. Δεν υπήρχε η Κλαδικές. Ήταν ο λαός στην εξουσία που έλεγε τότε ο Παπανδρέου. Εγώ δεν ήξερα ότι όταν το έλεγε αυτό εννοούσε ο κάθε βλαχοδήμαρχος να έρθει, ο οποίος κόλλαγε αφίσα στο χωριό του και να έρθει να γίνει διευθυντής. Ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια μου, τι έχω τραβήξει, τι έχω αντιμετωπίσει, τι να σου πω δηλαδή. Άθλιες καταστάσεις με ανθρώπους άσχετους παντελώς, γιατί είχαν τις Περγαμηνές και την Κλαδική. Να σου πω όμως, μωρέ Κέλλη μου, μήπως φταίτε και οι εργαζόμενοι οι οποίοι ακολουθούσαν όλους αυτούς τους εργατοπατέρες εκεί μέσα, όλα αυτούς, αφού ξέρετε ότι ήταν λαμόγια, σε κάθε όμως εκλογή βγαίναν τα ίδια λαμόγια. Πώς γίνεται να... Κοίταξε τώρα, εκ των υστέρων μπορούμε να κρίνουμε πολύ αφιψηλού, αλλά όταν είσαι μέσα σε μια κατάσταση η οποία κατάσταση αυτή είναι αποδεκτή από το 50% του ελληνικού λαού, γιατί μην ξεχνάμε τις εποχές εκείνες. Με τα 45 λεπτά. Βεβαίως, ναι, μου λες για λαμόγια, ναι, αλλά εμείς δεν ξέραμε, ούτε είχαμε, ούτε μπορώ και τώρα να πω ότι τότε οι συνδικαλιστικές ηγεσίες ήταν λαμόγια. Όχι, δεν μιλώ για λαμόγια. Μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι ήταν άκρος κομματικοποιημένοι και φέρνανε τη γραμμή του κόμματος εκεί. Όχι μόνο γιατί του κόμματος, αλλά και τον κόσμο. Μα βεβαίως, διότι η ραδιοτηλεόραση είναι ένα μέσο το οποίο, όταν γίνονται επαναστάσεις, είναι το πρώτο μέσο που καταλαμβάνεται. Φυσικά, γι' αυτό το λόγο. Δεν μιλώ για λαμογές, όχι. Ναι. Έτσι. Δεν τις ξέρω και, λαμογές, και δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν οικονομικές λαμογές, έτσι. Εννοώ τη λαμογιά του, θα βάλω τον δικό μου, να τον έχω δίπλα μου. Μην ξεχάσεις εκείνη την εποχή υπήρχε έντονη κομματικοποίηση όλου του λαού. Ναι. Όλου του λαού. Επομένως, από τη στιγμή που ήταν η πλειοψηφία πλέον εκεί, διότι η αλήθεια είναι και οι συνδικαλιστές τάζανε, ψήφισέ με και θα έχεις αυτό, θα έχεις εκείνο, θα έχεις το άλλο. Και έφτασε τότε. Ήταν ένας μικρόκοσμος κι αυτός της μεγαλύτερης μάζας. Ακριβώς, γιατί η ΕΡΤ. Του τάζανε μια καλύτερη θέση. Μα η δημόσια ραδιοτηλεόραση ήταν πάντα ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Σε μικρογραφία. Ναι. Αυτό ακριβώς όμως. Ακριβώς. Μια μικρογραφία της ελληνικής πραγματικότητας. Ναι. Ακριβώς. Καλά τα λέμε. Λες να βαριέται ο κόσμος. Όχι, θα βαριόταν αν λέγαμε συνέχεια ειδήσεις, ειδήσεις, ειδήσεις. Ανέκαλες. Κάναμε σύνδεση συνέχεια. Ίσα-ίσα, λόγω της επικαιρότητας δεν μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα έτσι λίγο πιο. Ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να σε ρωτήσω όμως, εγώ θα σε ρωτήσω. Μέχρι να ξαναβγάλουμε τους καλούς συναδέλφους, τον Πέτρο και τον Αντρέα, να μας πει τις περισσότερες, αν έχει κάποιες εξελίξεις, αν και από τις 4 και μετά θα καταγράφουμε εξελίξεις. Ναι. Θα κατέβουν οι συνδικαλιστές πάλι κάτω, όσοι έχουν απομείνει. Και ο δικός μας. Κοίταξε να σου πω και κάτι τώρα. Πραγματικά, αυτό το πράγμα το οποίο είναι ένα καπέλωμα από τα κόμματα προς την ΕΡΤ. Δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνη. Και εμένα. Αλλά εντάξει. Τι δεν καταλαβαίνω. Δεν δηλαδή. Δεν θέση ούτε υπέρ ούτε κατά των κομμάτων. Μα άμα δεν πάρει θέση εσύ που είσαι δημοσιογράφος, ποιο θα πάρει. Όχι, δεν θέλω να πάρω θέση. Είμαστε αντικειμενικοί. Αυτό που βλέπουμε λέμε. Την είδηση αυτή που βλέπουμε τη λέμε. Εμένα δεν μ' αρέσει να βλέπω πολιτικούς. Κανένα πολιτικό. Μ' αρέσει να βλέπω τον κόσμο, να βλέπω τον λαό, αλλά δεν μπορώ να καπελώνει ο καθένας από όλους αυτούς. Δεν μπορώ. Το ίδιο έγινε. Όχι, αγάπη μου. Πήγανε όλοι. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ κάτω. Έλα τώρα. Πήγαινε το ΚΚΕ, πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν τόσο εμφανώς όμως. Και πώς δεν ήταν. Πήγα εγώ να συμπαρασταθώ και τους βλέπω όλους εκεί πέρα, με τις σημαίες τις κόκκινες, πράσινες έτσι, και σηκώθηκα και έφυγα. Σωστή. Διότι κυρία, άσε ρε παιδάκι μου και τους εργαζόμενους να μας πούνε, να μιλήσουν. Τι πας εσύ και μιλάς εξ ονόματός τους. Γιατί όταν τους ρωτάς μετά, όχι, θα ανεβείτε εσείς στην εξουσία, όλο αυτόν τον κόσμο που τους υπόσχεστε σήμερα, θα τους επαναπροσλάβετε. Δεν σου μιλάνε, δεν σου λένε, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά το υπόσχονται όμως στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν απορριμμένοι. Μα εκεί είναι το πρόβλημα, κατάλαβες. Γι' αυτό έχει απαξιωθεί η πολιτική και γι' αυτό κανένας δεν θέλει να ακούει για πολιτική. Δεν μου λες, έξω από την ΕΡΤ τώρα που είσαι πολίτης αυτού του κόσμου που λένε, αυτού του έθνους, πώς αισθάνεσαι που είσαι έξω από αυτά τα πράγματα.
Μα δεν είναι που και πάρα πολύ. Βρε χρυσό μου, δεν είναι πολύ καιρό που ήμουνα μέσα. Αφού ήμουνα μέσα στην ιδιωτική τόσα χρόνια. Όχι, όχι, εννοώ για το συγκεκριμένο τώρα. Ποιο? Για τη δημόσια τηλεόραση. Α, στη δημόσια. Εγώ δεν κατάλαβα ότι έφυγα ποτέ από τη δημόσια. Διότι παράλληλα, πριν φύγω από την ΕΡΤΑ, είχα μία πρόταση και συνεργαζόμουν με το ΜΕΓΑ. Και περίμενα πώς και τι να φύγω, γιατί κουραζόμουν πάρα πολύ. Και έτσι δεν κατάλαβα την αποχώρηση, γιατί δεν έμεινα καθόλου σπίτι μου να ησυχάσω. Δεν μου λες, η εμπειρία σου από την ιδιωτική τηλεόραση ποια είναι, έχεις θετικά? Πολύ. Περισσότερα είναι τα θετικά από τα αρνητικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, για ναι, πες μας. Είμαι πάρα πολύ. Γιατί δεν πήγες μόνο στο ΜΕΓΑ? Πήγα, ναι, πήγα στον Αλφα. Πήγα στο. Στον Άλτερ τότε είχες πάει. Ναι, ναι. Και πέρασα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει. Είχες περισσότερες ελευθερίες από ό,τι μπορούσες να έχεις και έπαιρνες. Καλά τώρα, πρόσεξε, εντάξει. Άλλο πράγμα. Μα εγώ, αγάπη μου, πήγα πια στην ιδιωτική τηλεόραση, όντας, ας πούμε, κάτι. Κάτι ήμουνα, έτσι. Okay. Όταν πήγα στην ΕΡΤ όμως, ήμουνα μια κοπέλα που ξεκινούσε να κάνει μια καριέρα. Ναι. Όταν έφυγα από την ΕΡΤ, είχα κάνει την καριέρα. Αλλά φυσικά η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική. Η ΕΡΤ εννοείται ότι είναι η μάνα μου και δεν την αρνούμε με τίποτα. Και τα ιδιωτικά ήταν οι καλές μου θείες. Υπάρχουν σε οικογένειες πολύ καλές θείες, οι οποίες πάντοτε κάνουν το χατήρι της ανιψιάς, λένε τα μυστικά, η ανιψιά στη θεία, λέει μην το πιστεί μαμά και τέτοια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν ιδιωτική τηλεόραση. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχουν θυμάμαι μόνο καλά. Πρώτον, να σου πω και κάτι άλλο. Με την πάροδο των ετών πια, το έμψυχο υλικό, η ποιότητα δηλαδή, είχε ανέβει πάρα πολύ. Δεν ήταν όπως την ΕΡΤ. Ήταν πολύ ανώτερο το στάνταρ. Το ποιοτικό ήταν πολύ ανώτερο. Να σου πω όμως και κάτι. Αυτό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην ΕΡΤ. Ότι οι καλύτεροι δημοσιογράφοι που φύγαν από εκεί, για πολλούς και διάφορους λόγους, και εγκατασταθήκανε στην ιδιωτική τηλεόραση. Μα βεβαίως στελεχώθηκε από τους ΕΡΤικούς. Εκεί εντάξει. Μα φυσικά, εκεί μάθανε όλοι. Αυτή ήταν το μεγάλο σχολείο. Μπήκαμε στο αντικείμενο, και δεν εννοώ πάντα ηλικιακά, εννοώ νεότεροι μπήκαμε μέσα στο αντικείμενο της τηλεόρασης. Μάθαμε από αυτούς. Εγώ θυμάμαι, έμαθα από τον Πυρσίμ, από τον Γιώργο, από τον Νταούλη που ήταν τότε εκεί οι σκηνοθέτες μας. Από τον Τέρνς τότε που ήταν ως παρουσιαστής. Δηλαδή, το σκηνοθέτη μάθαμε τι θα μάθεις, θα σου πει ο σκηνοθέτης, κάτσε έτσι, κάτσε αλλιώς. Και νομίζω ότι η κατρακύλα άρχισε όταν φύγανε οι καλύτεροι τότε από την ΕΡΤ και πήγανε στα ιδιωτικά κανάλια. Εκεί η ΕΡΤ λιγάκι είχε αρχίσει και. Μα αγάπη μου, πολλοί από αυτούς που φύγανε ξαναγυρίσανε διότι δεν μπορούσαν να σταθούν στην ιδιωτική. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Ναι, υπάρχει και αυτό. Έτσι. Αλλά οι καλοί όμως έχουν παραμείνει μέχρι τώρα δεν στην ξέρω ιδιωτική. Τώρα ακριβώς τι έγινε. Δεν μπορώ να κάνω τώρα μια έρευνα πάνω σε αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, απλώς αλλά από αυτά που έχεις ξέρω να πω ένα πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ βασικό. Ότι στην ΕΡΤ με τη μονιμότητα ξέρεις το δημοσίο υπαλλήλικη. Λίγο χαλαρώναμε που λένε. Πολύ, χαλαρά. Πολύ. Χαλαρά. Ενώ στην ιδιωτική είναι στην Τζίτα και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Είναι και λίγο δεν μπορώ την τεμπελιά. Όχι, ναι. Ήταν δεν μπορούσε να τεμπελιάσει την ιδιωτική. Όχι, υπήρξαν μεγάλες περίοδοι που ήταν τραγωδία. Δηλαδή δεν σηκωνόταν ο άλλος να πάει να δουλέψει και άντε μωρέ, πήγαινε εσύ. Θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό και δεν θέλω. Θέλω όχι να με διαψεύσεις γιατί ήμουνα μπροστά. Το καλοκαίρι, νομίζω πριν ξεκινήσει, κατά το Μάιο νομίζω έγινε. Ήρθε ένα συνεργείο της ΕΡΤ να πάρει κάποια πλάνα από μια εκκλησία. Ναι. Εκεί που μένω εγώ, από την Μητρόπολη, της περιφέρειας που μένω εγώ. Ναι, ναι. Στην ιδιωτική τηλεόραση θα ήταν μόνο στο βαν έξω ένας τηλεσκηνοθέτης, ένας κάμεραμαν και παρουσιαστής. Τρεις άνθρωποι. Μέτρησα λοιπόν για μία ώρα που θα τραβάγανε πλάνα από την. Δεν λες αυτό το καλοκαίρι τώρα. Ναι, πριν συμβεί. Δηλαδή δουτού μιλάς. Ναι, όχι. Αλλά. Εννοώ πριν την κατάληψη. Ιούνιο έγινε η κατάληψη, αγάπη μου. Μιλάς για ΕΡΤ. Ναι, για ΕΡΤ. Ναι, για να ξέρω γιατί μιλάω. Ναι, για ΕΡΤ μιλάω. Ναι. Λοιπόν, μετρήσαμε 18 άτομα. Καλά, γινόντουσαν αυτά, ναι. Λοιπόν. Ειλικρινά, είχαμε κάτσει βεβαίως, και μετράγαμε. Ναι, ναι. Ο ένας έπαιρνε τα καλώδια, ο άλλος τις πρίζες,
Ο άλλος τα μικρόφωνα. Ο άλλος σκηνοθετούσε μέσα. Έτσι δηλαδή, είναι αγάπη μου, γιατί ήταν 75% η Κυριακή. Άρα, γι' αυτό. Μπράβο. Άρα να μην λέμε ότι... Μα δεν λέμε. Είναι, όλα τα λέμε εμείς. Και τα καλά είναι, και τα άσχημα. Λοιπόν, και γινότανε πολλά παρατράγουδα πάρα μέσα. Πολλά. Έτσι. Πάρα πολλά. Και μετά στο τέλος είχαν και τα μπυρόνια που λέγανε. Καθόντουσαν απ' έξω. Αυτός που δούλευε ήταν ο τηλεσκηνοθέτης με τον ηχολήπτη μέσα στο βαν. Και ο κάμεραμάν ο Φουκαράς που είχε όλο το βάρος της κάμερας, ναι, που ξέρουμε πολύ καλά ο τεχνικός. Από εκεί και πέρα δεν τρέχει τίποτα. Όλοι οι άλλοι ήταν έξω, δυστυχώς, 18 άτομα. Πολλά έχουμε να πούμε τέτοια, πάρα δηλαδή, πολλά έχουμε να πούμε. Κάνανε και πάρα πολλά. Ταξίδια στο εξωτερικό, εκεί. Κάνανε λοιπόν πάλι πάρα πολλές ατασταλίες και οικονομικές. Και όταν λέμε λαμόγια τα εννοούμε όλα. Και αυτά λαμόγια ήταν. Πήγανε 18 άτομα για να τραβήξουν μία ώρα εκκλησίας, έτσι, όπου η ιδιωτική τηλεόραση είχε τρία άτομα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο εργαζόμενος δεν φταίει. Αυτός ο κατάλογος τώρα με τους εργαζόμενους υποβάλλεται στον παραπάνω διευθυντή. Ναι. Και ο παραπάνω διευθυντής υπογράφει. Ναι. Και ποτέ δεν έχει λογοθετήσει κανένας. Ο παραπάνω διευθυντής θα πάει ο εργαζόμενος και 18 και 25. Άρα δεν είναι ευθύνη του εργαζομένου. Όχι, είναι ευθύνη είναι τον παραπάνω. Όχι, ολωνό, γιατί, συγγνώμη, τι θα πει ο εργαζόμενος, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν πρέπει να πάω, γιατί πρέπει να κάνω σε αυτό το υπέροχο κράτος οικονομία, δεν κατάλαβα. Από τη στιγμή που ο διευθυντής υπογράφει, καλά κάνουν και πάνε. Γιατί υπάρχουν οι κεφαλές, δηλαδή, σε κάθε τομέα. Φυσικά, για να γίνεται ο έλεγχος. Υπάρχουν μόνο για αυτό το λόγο, να για να γίνεται ο έλεγχος. Αλλά εγώ πέρασα μεγάλες περιόδους, όπου δίνανε λεφτά και σε παρακαλούσαν να σου δώσουν λεφτά, αγάπη μου. Είναι κάτι, δηλαδή, φοβερό, δεν συμβαίνει ποτέ και πουθενά. Ποτέ και πουθενά. Λοιπόν, έζησες καλές μέρες, δηλαδή, στην Ελλάδα. Σε παρακαλούσαν, γιατί πρώτα οι πολύ επάνω, δηλαδή, οι επικεφαλείς, παίρνανε του κόσμου τα λεφτά και για να δικαιολογήσουν τα δικά τους, δίνανε αβέρτα στον κόσμο όλο. Για να μην φωνάξουν οι από κάτω. Γιατί μα ήταν και γραμμή, ήταν και γραμμή. Αυτό. Δώστε τσοβόλα, δώστε όλα εκείνη η περίοδος, κατάλαβες. Ναι, 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 ναι. Και μετέπειτα. Λοιπόν, έπρεπε. Ακριβώς. Λοιπόν τώρα. Έτσι είναι, να τα λέμε δηλαδή όλα. Πόσο φαίνονται οι υπουργοί οικονομικών? Άντε μωρέ, άσε με, τι ερώτηση είναι αυτή. Έτσι, στο ξεκάρφωμα. Άντε τώρα, πώς μου φαίνονται οι υπουργοί οικονομικών? Θα περάσουν όλοι από τον Κορυδαλό. Δεν ξέρω, αγάπη, με ρωτάς τέτοια, δεν έχω ιδέα. Δεν θες, Μα δεν ξέρει για κανείς. Ο κύριος Παπαντονίου, ο Σωνού που μπαίνει, ξέρεις, Σήμερα, λοιπόν, βγήκε μία απόφαση, ότι πάει για πλημέλημα όμως, η γυναίκα του πάει για κακούργημα. 3 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή του. 3 εκατομμύρια ο ένας, αγάπη μου. 3 εκατομμύρια. Ναι, αλλά 3 εκατομμύρια κέλι μου ένας, 3 ο άλλος, 2 ο ένας, 1 ο άλλος. Εμείς φτάσαμε να ψάχνουμε τα σκουπίδια και να τρώει ο κόσμος. Αυτό είναι. Ας τα μαζεύανε λοιπόν όλα αυτά και σαν ανοίγανε και τα μάτια τους να τα κάνουν 400. Ως οικονομικών να... πάει μέσα ο κ. Παπαντονίου ή ως άμυνα? Βέβαια. Όχι, όχι. Ως οικονομικών. Ακόμα η άμυνα ψάχνεται. Τώρα πάει ως φοροφυγάς. Λοιπόν, μετά θα ψαχτεί και ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ακόμα ψάχνεται. Τώρα μάλιστα. Έχει ξεκαθαρίσει το ένα. Με ενημέρωσες, δεν το ξέρω. Να σου πω, ο κ. Παπακοσταντίνου τι έγινε, αυτός ειδικό δικαστήριο κάπου θα πάρει. Τι, πού είναι ξεκαθαρισμένος? Καλά, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Ναι. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε, δεν μας ακούει κανένας. Μα να σου πω, και στην εξεταστική που έγινε για τον Τζοχατζόπουλο δεν τον επίλεξε το Πασόκ? Ναι, αλλά εντάξει, αυτό δεν την κλείτωσε. Όχι, δεν είναι εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένα κόμμα το οποίο βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα να το καλύπτει, έτσι. Ένας επέσχυντος νόμος επίσης είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Καλά. Είπανε ότι με την αναθεώρηση θα δηλαδή το... Είναι... Και ποιος την είχε κάνει? Ο κ. Βενιζέλος. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, τι λοιπόν, άλλο έχουμε να ξαναμπούμε σε κανένα συνάδελφο? Όχι, νομίζω ότι εδώ τελειώσαμε κιόλας. Λοιπόν... Φαίνεσαι, κορίτσι μου, φαίνεσαι. Στον αέρα είσαι. Στον αέρα. Έχεις είμαι σε ένα με σπίτι. Έχεις ξεχάσει? Όχι, αλλά δεν είσαι άνετα εδώ, μα δεν περνάμε πάρα καλά. Πάρα πολύ ωραία. Όπως βλέπεις και εγώ, και τις μύγες χτυπάω. Μα εγώ χειροκρότησα για ένα λόγο, για να σας ευχαριστήσω, ωραία παιδιά. Έλεος. Εμείς ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ που ήρθες. Είδα τόσο ωραίους ανθρώπους, ξεκινήσαμε... τόσο ταλαντούχους, τόσο σπουδαίους, τόσο όμορφες και αξιόλογες. Νέες κοπέλες, τα κοριτσάκια μας εδώ. Το μέλλον του επαγγέλματος. Με τα πανεπιστήμια τους, με τις ικανότητες τους. Είναι πολύ μορφωμένα τα παιδιά μας. Είναι η αλήθεια τώρα. Αλλά να ζήσουν σε μια βλέπουμε καλύτερη Ελλάδα. Αυτό ζήσουν, θέλουμε λες μόνο. Να ζήσουνε. Δώσε μας ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να ζήσουνε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτό εύχομαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ εμείς τελειώσαμε. Αλλά η ζούγκλα συνεχίζει να είναι μαζί σας.
Εσείς νομίζω ότι δεν έχετε παρά να συνεχίσετε να ακούτε το τι θα σας πούνε οι επόμενοι συνάδελφοι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιοι θα είναι, μου διαφεύγουν. Να ευχαριστήσω. Α, θα έχουμε συνεχή ροή από την ΕΡΤ, έτσι. Λοιπόν, φυσικά είναι το θέμα της ημέρας. Σήμερα, 4 η ώρα θα γίνουν οι συγκεντρώσεις επάνω στο Ραδιομέγαρο. Εμείς θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί, ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα έχουν ηρεμήσει στην ΕΡΤ. Λοιπόν, εγώ έτσι το έχω συνηθίσει, τι να κάνω στο Ραδιομέγαρο, εν πάση περιπτώσει καλύτερα. Να ευχαριστήσω την Κέλλη τη Σακάκου που ήταν και εγώ, σήμερα μαζί μου. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε άλλα πράγματα, να πούμε άλλα πράγματα, αλλά έπεσε επάνω στην ειδικότητά σου. Μια χαρά τα είπαμε. Στην ειδικότητά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σου. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.